Ο Γιώργος Καραγιώργος. Είμαι ο Βαγγέλης Καραφάνταλος. Και εγώ είμαι ο Κώστας Φαρμάκης. Και εγώ είμαι ο Μάκης. Και ερχόμαστε από τη Λαμία. Και στη Λαμία λοιπόν δημιουργήσετε μια επιχείρηση. Ναι, βεβαίως. Μια εφαρμογή που θα φέρει τα πάνω κάτω. Και θα φέρει και τα πάνω κάτω. Θα μας φέρει και πολύ κοντά και τα πάνω κάτω. Αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον. Αυτό που έχουμε δημιουργήσει είναι μοναδικό. Αμάν το βλαμμένο. Είμαστε σίγουροι ότι οι Dragons θα το λατρέψουν. Λέμε τώρα. Περιμένω πώς και πώς να συναντήσω τους Dragons και να τους δείξω την καινοτομία του προϊόντος μας. Ό,τι πεις εσύ, Άδελφο. Θέλω να φύγουμε από εδώ με deal και το βράδυ να κεράσουμε πολλές σαμπάνιες. Και μπύρες, φέρτε μπύρες, πάρα πολλές μπύρες. Να πιούμε μπύρες, μπόλικες μπύρες, φέρτε. Ναι, να το γιορτάσουμε. Ναι, να το γιορτάσουμε. Οι τρεις συνεργάτες από τη Λαμία μπαίνουν στο ΤΕΜ με την πεποίθηση ότι η ιδέα τους είναι μοναδική. Πάμε να δούμε αν τελικά έχουν δίκιο. Γεια σας, yes. Dragons. Είμαι ο Γιώργος Καραγιώργος και είμαι ο ιδρυτής και εμπνευστής της εφαρμογής Eker Now. Engine start, no problem. Ερχόμαστε από την όμορφη πόλη της Λαμίας και συγκεκριμένα από τα λεπόσπιτα στο Γοργοπόταμο στη Λαμία. Πώς είσαι συνεργάτες μου? Τι δίν, problem, engine kaput. Οι συνεργάτες μου, Βαγγέλης Καραφάνταλος και Κώστας Φαρμάκης. Γεια σας, Dragons, και από μένα. Σίγουρα όλοι μας κάποια στιγμή χρειάστηκε να προσφέρουμε ένα κέρασμα είτε σε συγγενή, είτε σε φίλο, είτε σε συνεργάτη, είτε για να φλερτάρουμε. Γεια σας, κορίτσια. Για να κάνουμε μια όμορφη έκπληξη σε κάποιον από απόσταση. Η εφαρμογή Κερνάω είναι μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης καινοτόμος, η οποία σκοπό έχει να βοηθήσει το χρήστη να μπορεί να κεράσει σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κατάστημα στον κόσμο. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή τη στιγμή η εφαρμογή μας έχει κάτι λιγότερο από 350 συνεργαζόμενα καταστήματα και θεωρούμε με το ρυθμό που πάμε ότι στο τέλος του έτους θα έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Παίζετε και λιγάκι. Θα μας πείτε τι ζητάτε από μας. Πριν από αυτό να σας πω ότι η εφαρμογή είναι πλήρως λειτουργική. Βρίσκεται ήδη στο Google Play Store για περιβάλλοντα Android και σύντομα θα είναι και στο Apple Store για περιβάλλοντα iOS. Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι το ποσό των 360.000 ευρώ έναντι του 10% της εταιρείας. Για να αξιολογείτε την εταιρεία στα 3.600 θα πρέπει να πλέετε στις πωλήσεις. Λογικό ακούγεται. Θα μας πείτε τι έχετε κάνει μέχρι τώρα τζίρο. Δεν έχουμε καθόλου τζίρο. Να πάμε να παίξουμε μαλάκα στο μπούτερο. Δεν το έχουμε βγάλει στην αγορά λόγω του φόβου ότι δεν θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε. Καταπληκτικό. Και τα 350 μαγαζιά που έχετε μέσα στο app, τι κάνουν, ε? Όταν πλησιάσαμε τα καταστήματα ήταν άμεση η ανταπόκριση. Παρατηρήσαμε όμως την πορεία ότι θα ήταν τραγικό εκ μέρους μας εάν δεν είχαμε χρήμα να το υποστηρίξουμε σε θέμα marketing αλλά και τεχνικής υποστήριξης από πίσω ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Με απέφυγα. Από τους Dragons, τι άλλη βοήθεια χρειαζόσαστε? Μπορείτε σπρώξετε λίγο εμένα, γίνω top model. Κυρίως την εμπειρία ανθρώπων που είναι στο χώρο αυτό και είναι με την ψηφιακή τεχνολογία. Μπορούμε να δούμε τα διάφορα βήματα, πώς λειτουργεί αυτό. Το πρώτο βήμα είναι να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Δημιουργούμε ένα account. Ποιος το δημιουργεί, εγώ ή εσύ? Ο χρήστης που το κατεβάζει. Διαβάζει τις επαφές από το κινητό σας τηλέφωνο. Και εφόσον ο χρήστης τον οποίο θέλουμε να κεράσουμε έχει κατεβάσει την εφαρμογή. Πρέπει και οι δυο μας να έχουμε κατεβάσει, την εφαρμογή. Ναι. Δηλαδή να σας έχω πάρει για να πω, Βαγγέλη, θέλω να σε κεράσω. Κατέβασε την εφαρμογή για να κεραστούμε. Όχι απαραίτητα. Όχι. Μπορείτε να στέλνετε πρόσκληση μέσα από την εφαρμογή. Μπρες, είσαι την άκρη. Δηλαδή μου έρχεται ένα μήνυμα. Μαρία, έχεις ένα τσίπουρο κερασμένο στο μεζοδοπολείο του Μίτσου. Αυτός που θέλει να κεράσει κάποιον άλλον, που ξέρει. Που το ξέρεις.
πού βρίσκεται ο άλλος για να τον κεράσει τη συγκεκριμένη ώρα. Δεν χρειάζεται να το γνωρίζει. Μπορεί να περάσει οποιαδήποτε στιγμή να πάρει το κέρασμα. Δεν χάνεται. Δηλαδή το κέρασμα δεν είναι έκπληξη. Είναι σώσο. Παιδιά, να δούμε στην εφαρμογή για να την ανοίξουμε. Προσπαθώ να στήσω ένα account και δεν μου αφήνει. Αυτό να σας πω ότι η εφαρμογή είναι πλήρως λειτουργική. Η εφαρμογή δεν είναι εδώ, να τη δούμε. Για κανένα λόγο, κινητό δεν για κάποιο λειτουργεί. Λόγο δεν λειτουργεί. Ούτε το site μας. Για μεταφράστε το αυτό. Περίμενε, είναι down ή το έχεις... Όχι, δεν είναι down. Για κάποιο λόγο δεν ανοίγει. Άρα δεν μπορούμε να στήξουμε την εφαρμογή. Αυτή τη στιγμή. Σε κανένα κινητό από εδώ από μας. Είναι όλα ψέματα. Είναι όλα artifact. Σε κανένα κινητό. Το Βάγιο, που είναι το παιδί που έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Τον πήρα τηλέφωνο πριν. Και τι είπε? Και μου λέει, ανεβάζει κανονικά. Αυτός ο Βάγιος... δεν έχει μέλλον. Τον ήπιαμε, έτσι. Πώς? Να τον αλλάξετε. Δεν είδα application, δεν είδα τίποτα, ποτέ. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Είμαστε άτυχοι. Τι να κάνουμε, τα ξεχάσαμε. Ο παίζον χάνει, ο πίνον μεθά, τι να κάνουμε τώρα. Είστε συνέτεροι? Όχι, ο ιδρυτής είμαι εγώ, τα παιδιά είναι συνεργάτες μου. Άρα έχετε το 100% της... Έχω το 100%. Μια συμβουλή. Όταν πας να ζητήσεις χρήματα είτε από επενδυτές, είτε από τράπεζες, από οτιδήποτε, ένα από τα σημαντικά πράγματα είναι το πόσο είσαι ντυμένος. Εγώ όταν είχα πάει στην Αμερική να ζητήσω χρήματα, μου είχαν πει οι τραπεζίτες να είσαι με κουστούμι, κάμισο, γραβάτα. Δεν μπορούν να είναι συνεργάτες με πουκάμισο και καλό παντελόνι και εσείς να είστε με τζιν, κοντομάνικο, φανέλα και αθλητικό. Λάθος μου μεγάλο! Είναι λίγο αγενές προς τους Dragons. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δηλαδή και ο Λέων φοράει τι-σέρτ. Ο Λέων δεν πάει να ζητήσει λεφτά. Και το ψαλίδιασες! Παιδιά, ξέρετε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία, αν μου επιτρέπετε, όπως το έχω δει εγώ. Ο συναγωνιστής λοιπόν στο στίβο της επιχειρηματικής μάχης μιλάει για αποκλειστικότητες. Λέει δηλαδή ότι αν δεν γραφτεί ένα κατάστημα σε αυτή την περιοχή, δεν θα γράψω όχι. Κάποιο παρόμοιο. Κάπως έτσι. Επίσης, έχει αυτή τη στιγμή μόλις 70 καταστήματα. Ξέρετε ότι εγώ έχω επενδύσει. Ναι, ναι, το είδαμε. Και μετά είδαμε ότι είσαστε και εδώ. Δεν το περιμέναμε αυτό. Τέτοια καραμπόλα δεν γίνεται. Τώρα τι κάνουμε. Έχουμε δει την επένδυση που έχετε κάνει και την αποτίμηση. Και γι' αυτό ήρθατε μετά 3.600 σήμερα εδώ. Πώς, όχι, όχι. Αισθάνομαι πολύ άσχημα που θα το πω, αλλά είστε παράδειγμα προς αποφυγήν για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Α, είχε σημαίνει. Ποια είναι η κυρία που θα με διορθώσει εμένα. Ξεκινήσατε την ιδέα πριν από μια δεκαετία και ακόμα Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Εγώ είμαι εκτός, εννοείται. Εγώ είμαι εκτός. Εγώ είμαι εκτός. Εγώ είμαι εκτός. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Πολύ ατυχής αυτή η σύμπτωση. Πραγματικά. Να τα λέμε για τα πράγματα με το όνομά τους. Που έχει επενδύσει στην άλλη την εφαρμογή ήταν καραμπόλα την οποία δεν την περιμέναμε όχι στη ζωή μας ποτέ. Μην με πιάστηκα κορόιδο. Έπρεπε να επιμείνεις. Την πάτησα. Πιστεύω ότι ήμασταν καλά προετοιμασμένοι, απλώς όπως και σε όλες τις τεράστιες εφαρμογές. Το Facebook, ας πούμε, για παράδειγμα, ή το Instagram. Συμβαίνουν περιοδικώς κάποια μικρά κρασαρίσματα. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο έτυχε σε εμάς. Απλώς ήμασταν εμείς τόσο τυχεροί να συμβεί εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή.